Καλημέρα σε όλους, αξίζει προσκεκλημένοι και παιδιά, καλημέρα την εκπαιδευτική σε όλους. Έχω μια ομιλία, να θεωρώ μάλλον ότι θα μιλήσουμε λίγο πιο άμεσα. Θα έχω το σκουνάκι μου βέβαια, αν ξεχάσω κάτι. Νομίζω ότι θα μιλάς στα παιδιά, καλύτερα να μιλάς μεγαλύτερη αμεσότητα παρά σε κείμενο. Άρα, ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι εδώ. Ξέρω ότι θέλετε να τα πω γρήγορα και να τελειώνω για να έρθουν οι επόμενοι ομιλητές, οι παρελθόντες παρουσιαστές, ό,τι είναι. Άρα, θα είμαι πάρα πολύ γρήγορο γιατί ξέρω ότι αγωνιάται. Άρα, πραγματικά έχουμε τη χαρά να ξεκινάει από τον Πειραιά, πρώτα απ' όλα σε όλη τη χώρα. Και από το σχολείο σας αυτό το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανακύκλωσης. Στη Ράλινο Σχολή, ένα σχολείο, θα έλεγα, υπόδειγμα όχι μόνο για τον Πειραιά, αλλά για όλη τη χώρα, ένα δημόσιο σχολείο υπόδειγμα για όλη τη χώρα, το οποίο έχει χτιστεί με περιβαλλοντική ευαισθησία, που είναι και το σημερινό θέμα μας εδώ. Θα ξεκινήσω ανάποδα την ομιλία μου, μάλλον τοποθέτησή μου, τη σύντομη τοποθέτηση, λέγοντας ότι είναι προφανές ότι γνωρίζετε όλες και όλοι, όσοι λίγοι είμαστε εδώ, ενώ πατρικό πληθυσμό, ότι δεν φερθήκαμε καλά στον πλανήτη μας. Δεν προσέξαμε το περιβάλλον και τώρα η φύση εκδικείται. Ξέρετε όλοι για τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται για το κλίμα σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε όλοι για τις συνέπειες που μπορούμε να έχουμε αν δεν προσέξουμε όλος ο πλανήτης και αν δεν αλλάξουμε την καθημερινότητά μας και πολλά σημαντικά πράγματα, θα βιώσετε εσείς, ειδικά που είστε πιο νέοι, άσχημα πράγματα στο μέλλον. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έστω και καθυστερημένα, όλος ο πλανήτης να δουλέψει πάνω στο θέμα προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Τώρα, όσον αφορά την ανακύκλωση, εγώ δέχομαι τα καλά που άκουσα, αλλά θέλω στον Πειραιά δεν έχει γίνει η δουλειά που θα έπρεπε. Ούτε από τους δημότες, ούτε από τη δημοτική αρχή και αναλαμβάνω φυσικά και την ευθύνη της δημοτικής αρχής. Πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Και είναι μια σχέση αμφίδρομη. Ο Δήμος και οι δημότες. Εάν και οι δύο δεν συνεργαστούμε, αν και οι δύο δεν εκπαιδευτούμε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία όλοι επιθυμούμε. Πρέπει χάρη μου γράφουν εδώ έτσι, οι συνεργάτες μου ότι έχουμε τον κανονικό κάδο και τον μπλε κάδο. Και πρέπει στον μπλε κάδο να πηγαίνουν τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα πλαστικά κτλ. Που ξέρετε και να περνάτε περματοφόρα. Διαφορετικό δρομολόγιο για τον ένα κάδο, διαφορετικό δρομολόγιο για τον μπλε κάδο. Στην πόλη μας αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει στο δρόμο που θα έπρεπε. Γιατί υπάρχουν δημότες που έχουν μια κακή λειτουργία και όταν γεμίσει ο κανονικό κάδο πετάνε τα απορρίμματά του στον μπλε κάδο και υπάρχει και μια κακή, αν θέλετε, λειτουργία της υπηρεσίας του Δήμου, που φυσικά όταν βρει την ευκαιρία για να κάνει πιο εύκολη πολλές φορές τη δουλειά της και δει, αν θέλετε, οργανικά μέσα στο μπλε κάδο, τους πετάει και τους ίδιους στο ίδιο πορματοφόρο και να χάνει την ανακύκλωση που και κάποιοι από εσάς κάνουν στα σπίτια σας και είναι ανακύκλωση που επιθυμούμε να κάνουμε και εμείς ως Δήμος. Έχουμε βρει όμως ένα καλό συνεργάτη, την αποδοτική ανακύκλωση, με την οποία πραγματικά εκεί είμαστε περήφανοι, γιατί έλεγα ότι νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι, νομίζω, στην Ελλάδα, με 10 σπιτάκια, όπως τα άκουσα πριν, έτσι τα ονομάζονται εγώ, σπιτάκια ανταποδοτής ανακύκλωσης, που εκεί βλέπω πραγματικά με χαρά ότι οι δημότες προσέχουν. Και νομίζω ότι είναι για δύο λόγους. Ένα, γιατί το βρίσκουν αρκετά κοντά τους, και γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο εύκολα το χρησιμοποιείς για να βάζεις το πλαστικό, το γυαλί, το χαρτί. Δεύτερον, γιατί έχει την έννοια της αποδοτικότητας. Παίρνει δηλαδή ένα οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε σε συνεργαζόμενα εταιρείες με την αποδοτική, είτε αν θέλει να το δωρήσεις για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Είναι ένα παραπάνω κίνητρο δηλαδή για τους δημότες, ώστε να μπορέσουμε να ανακυκλώσουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία αυτή. Νομίζω ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ανακύκλωση στο σπιτάκι ο Δήμος Πειραιά. Υπάρχει υπόσχεση για ένα 10ο μέχρι 31 Δεκεμβρίου, το λέω δημόσια για να δεσμεύσω εδώ την εταιρεία, που θα μπει στην παλιά Κοκκινιά. Χαίρομαι που μας τα ζητάνε σχολεία. Παρετώς να πω ότι έχουμε 16 σχολεία που κάνουν ανακύκλωση και να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς, γιατί οθούν τα παιδιά στο να κάνουν ανακύκλωση στα σχολεία και είναι κάτι σημαντικό. Εμείς στο Δήμο τώρα θα έλεγα, με λένε καθυστέρηση για να ειλικρινείς, δεν θα πω ψέματα, όπως δεν επιθυμώ ποτέ ειδικά σε παιδιά να το κάνουμε, αλλά και σε μεγαλύτερους, έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα την καμπάνια αυτή. Και σε σχολεία, και σε χώρους εστίασης, και στον εμπορικό σύλλογο, σε χώρους δηλαδή μαζικά που έχουν τη δυνατότητα να κυκλώνουν. Κάτι αργά παρά από δύο όμως, ξεκινήσαμε το 18 πιο δυναμικά, με την αποδοτική ανακύκλωση έχουμε συνεργαστεί από το 17 ή και λίγο πιο πίσω, αν θυμάμαι καλά, και με το Δήμο και παλαιότερα, αλλά νομίζω ότι τώρα ξεκινάμε προγράμματα πιο έντονη ενημέρωση και στα σχολεία. Θα ξεκινήσουμε στον εμπορικό σύλλογο, όπως είπα, και στους χώρους εστίασης που έχουν πολλά ανακυκλώσιμα. Έχουμε στο Δήμο μας τις καμπάνες, τα μπλε που έχετε δει που είναι για γυαλιά, που κυρίως πάνε σε χώρους εστίασης για μπουκάλια και όλα αυτά τα πράγματα, γυάλινα. Σκοπεύουμε να βάλουμε και τρίτο κάδο, καφέ κάδο, αλλά πραγματικά τρομοκρατούμε όταν το σκέφτομαι αυτό, γιατί αν δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε με τους δύο κάδους, πώς θα μάθουμε να δουλεύουμε με τρεις κάδους. Όμως είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν, είναι πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο και δει στην Ευρώπη που θέλουμε να ανήκουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Το στοίχημα είστε εσείς. Εμείς δεν τα κάναμε καλά, οι γενιές δικές μας δεν τα κάναμε πολύ καλά τα πράγματα, τουλάχιστον στο θέμα της ανακύκλωσης και σε πολλά άλλα ζητήματα. Βλέπω τους νέους όμως ότι είστε πιο ευαισθητοποιημένοι. Βλέπω τα παιδιά μου, εμένα είναι πολύ μικρότερα από εσάς, είναι 7 χρονών, ο μεγάλος και 5 μικροί, και πραγματικά μου λένε παπά, το πλαστικό εκεί, να κάνουμε σπίτι ανακύκλωση, πράγματα δηλαδή που εμείς δεν τα είχαμε μάθει ως παιδιά.
ούτε εγωνίσματο τα είχαν μάθει, είχαν άλλε προτεραιότητε τότε. Νομίζω όμω τώρα ότι το περιβάλλον, ο πλανήτη και το κλίμα μπαίνουν σε πρώτη προτεραιότητα. Χθε γίνανε, νομίζω χθε ή προχθέ, νομίζω στο Βέλγιο, μια τεράστια μαζική διαδήλωση για του πολίτε για την προστασία του περιβάλλοντο. Σιγά σιγά θα έρθουν και στη χώρα μα αυτά. Θα τα δείτε να συμβαίνουν και πραγματικά πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Λοιπόν, αρκετά είπα, θέλω να σα ευχαριστήσω που είστε εδώ. Να ευχαριστήσω την Πρωτοβουλική Ανακύκλωση. Να ευχαριστήσω και τον πρεσβευτή της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που θα έχουμε, το πρόσωπο του πρεσβευτή της Ανακύκλωσης που θα έχουμε εδώ στην Ανταποδοτική, ο οποίος θα τον συγχαρώ για, και για αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και γενικότερα για όλο το κοινωνικό του έργο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι παρόν σε πάρα πολλά πράγματα, τον συναντώ συχνά και πραγματικά είναι μια προσωπικότητα που βοηθάει πάρα πολύ σε πολλούς τομείς. Θα τον γνωρίσετε σε λίγο. Ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια στην εκδήλωση. Να είστε καλά όλοι. Θα ήθελα να αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητά παιδιά, ειλικρινά είμαστε πολύ χαρούμενοι έτσι που ξεκινάμε από εδώ, από τη Ράδιο Σχολή του Πειραιά, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ένα δημόσιο σχολείο, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δάσεων της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης και της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Και γιατί ξεκινάμε εδώ, από το Δήμο του Πειραιά? Γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, αφενός έχει ο ίδιος ένα όραμα να κάνει ένα πράσινο οικολογικό Δήμο, το Δήμο του Πειραιά, γιατί εδώ στο Δήμο έχουμε ήδη τοποθετήσει 10 σπιτάκια, είναι ο Δήμος με τις περισσότερα σπιτάκια σε πυκνότητα, γιατί η συμμετοχή των Δημοτών, σας πληροφορούμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλή, και αν συγκρίνουμε και με τα άλλα σπιτάκια στις άλλες περιοχές, και στο τέλος, γιατί οι μαθητές του σχολείου του Πειραιά συμμετέχουν πάντα και ενεργά στους πανελλήνιους διαγωνισμούς που κάνουν την αποδοτική ανακύκλωση. Άρα, αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί λόγοι που ξεκινήσαμε σήμερα αυτό το πρόγραμμα από εδώ. Είμαστε πραγματικά ιδιαίτεροι περήφανοι γιατί συμβάλλουμε ενεργά στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. Και με τον Εθνικό Φορέα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Δήμαρχε, επειδή έχουμε φτιάξει και τα πάρκα περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης και ανακύκλωσης, και θα θέλαμε και μια συνεργασία με τον Δήμο του Πειραιά να φτιάξουμε και ένα αντίστοιχο πάρκο της ανταποδοτικής ανακύκλωσης με τον Δήμο του Πειραιά, θα ήταν πραγματικά, θέλαμε να συνεργαστούμε να φτιάξουμε και εδώ ένα πάρκο ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Θα θέλαμε πραγματικά να συμβάλλουμε στην αλλαγή της περιβαλλοντολογικής συμπεριφοράς, στην καθημερινή συμμετοχή όλων των ανθρώπων και στη διαδικασία της ανακύκλωσης με το νέο μοντέλο αυτό που λέμε της ανταποδοτικότητας. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, η εταιρεία μας ανταποδίδει ένα όφελος προς αυτόν τον οποίο ανακυκλώνει και μπορεί, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είτε να το δώσει σε κάποιον σούπερ μάρκετ που συνεργάζεται η εταιρεία μας ή οπουδήποτε άλλο ή για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και πάλι σας καλώ όλους τους μαθητές, ξεκινήσαμε ήδη να μπαίνουμε μαθητικούς διαγωνισμούς, να συμμετέχουν με, και όχι μόνο εσείς, αλλά και οι γονείς σας, να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και να πάτε όλοι καλά. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο του Πειραιά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ράδιο Σχολή που ξεκινάμε σήμερα από εδώ. Τη Ράδιο Σχολή Πειραιά,
Και βεβαίως την ανταποδοτική ανακύκλωση που μου έδωσαν την ευκαιρία να είμαι σήμερα μαζί σας. Αυτό εδώ μάλλον το γνωρίζετε. Το βλέπετε καλά. Εντάξει. Θέλω σήμερα να σας μιλήσω αρχικά για κάτι που εσείς δεν γνωρίζετε τόσο πολύ. Θέλω να συστηθούμε λίγο καλύτερα. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.